στο προάβλιο της εκκλησίας ξανά, αυτή τη φορά δίπλα μου. Δεν είναι η Μαρία Ιβερυβάκη που την είδαμε πριν, αλλά είναι η Οσλέμ. Ο αέρας φυσάει πολύ. Ευτυχώς, σήμερα είχε πάρα πολύ ζέστη. Πήγαμε σε ένα τυροκομείο και τυροκομήσαμε. Και πήγαμε και στο φαράγγι της Αμαριάς που είχε λίγη δροσιά. Και ευτυχώς τώρα το βραδάκι βλέπετε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, από τις εκπλήξεις του συνεδρίου ήταν μία νέα food blogger. Δεν την ήξερα, την έμαθα εδώ γιατί η Μαριάννη Καβρουλάκη που διοργάνωνε το συνέδριο, το πρώτο συμπόσιο ελληνικής διατροφής, είναι φίλη της. Και ήρθε η Οσλέμ να μιλήσει για την κριτική διατροφή όπως αυτή ζει στη Σμύρνη. Γιατί η Οσλέμ είναι μια κριτικιά της οποίας η οικογένεια, οι παππούδες της, με την ανταλλαγή των πληθυσμών του 23, φύγανε από την Κρήτη και μένουνε στη Σμύρνη. Μεγάλωσε λοιπόν με τη μαμά και τη γιαγιά, οι οποίες μαγειρεύανε μόνο κριτική κουζίνα. Και η Οσλέμ, η οποία δεν έχει ζήσει στην Κρήτη, έχει μάθει όμως όλα τα πιάτα της κριτικής κουζίνας, όπως συστάδειξε η μαμά της και η γιαγιά της. Οσλέμ, oslemaki.blogspot.com είναι το blog σου. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Μιλάς τέλεια τα ελληνικά. Η μαμά και η οικογένεια σου έχουν μάθει πέρα από το μαγείρεμα και φυσικά τη γλώσσα και όλα τα έθιμα των κριτικών. Ήταν πολύ συγκινητική η ομιλία σου. Μπορούν να την δούνε όποιοι θέλουν στο live stream στα Greek Food Blogs. Θα έχουμε οργανώσει τα βίντεο που έχουν τραβηχτεί σε λίγες μέρες. Θέλω να μου πεις... Πώς είναι το δικό σου blog, τι γράφεις, μόνο κριτική κουζίνα? Μόνο. Αυτό που ξέρω μόνο. Και η πρώτη ύλη, τα βρίσκεις όλα στη Σμύρνη? Βέβαια, μαζεύω κι εγώ. Μαζεύεις, δηλαδή βγαίνεις στις εξοχές και μαζεύεις χόρτα? Ναι, όλο το χειμώνα και το καλοκαίρι. Αλήθεια. Έχεις σε ό,τι έχεις χρειαστεί, δηλαδή όλη την πρώτη ύλη την έχεις σε αυθονία εκεί, δηλαδή δεν μας ανέφερες ότι τα χόρτα και τι βρίσκεις, ότι έχεις πράγματι δυνατότητες να... Βρίσκονται όλα και αν δεν μπορώ να πάω, ας πούμε, στο Καραμπουρνάκι, στο Τσέσιμε, στα Λατσάτα, στα Βούρλα, αν δεν μπορώ να πάω, πάω στη Λαϊκή, υπάρχουν όλα τα χόρτα. Mm-hmm. Γιατί μισή Σμυρνή είναι από εδώ, από την Κρήτη. Όταν πας στη Λαϊκή μιλάνε ελληνικά? Όχι. Όχι. Δηλαδή είναι κριτική, αλλά μιλάνε τουρκικά στη Λαϊκή. Ναι. Ναι. Η τρίτη γενιά τώρα δεν ξέρουν ελληνικά. Ναι. Μαγειρεύουν όμως, δηλαδή εσύ όπως βλέπεις μέσα από το... Με το κριτικό τρόπο μαγειρεύονται. Επομένως, τρίτη γενιά μεταναστών μπορεί να μην κρατάει τη γλώσσα, αλλά το φαγητό στο τραπέζι θυμίζει ακόμα Κρήτη, ε. Ακριβώς. Αχ, μ' αρέσει γιατί είναι τόσο μετρημένη στα λόγια της και εγώ πρέπει να της κάνω όλες τις ερωτήσεις, ενώ στην ουσία το μόνο που θέλω είναι να την αφήνω να μου μιλάει και να με μαγεύει, γιατί στην ομιλία... που θα ακούσετε περισσότερα να λέει, οπότε να δείτε την ομιλία της, σας παρακαλώ. Θα την γνωρίσετε μέσα από αυτά και για το πώς είναι η πρώτη ύλη στη Σμύρνη και πόσο βοηθάει να κάνει πιάτα της κριτικής κουζίνας. Αλλά δεν θα τα αναπαράγουμε, απλά ήθελα να έχουμε την ευκαιρία να την δούμε έτσι από κοντά, να μας μιλάει για αυτό που αγαπάει πολύ. Θα σου δώσω το μικρόφωνο και θα πεις μόνη σου ό,τι θέλεις. Λοιπόν, να σε γνωρίσουν οι φίλες food bloggers. Στο Greek Food Blogs είμαστε μια μεγάλη κοινότητα. Έχουμε την ευκαιρία στο camp να βρισκόμαστε και σε άλλες δράσεις. Ωραία, την επόμενη φορά στο camp θα είσαι μαζί μας και θα σε γνωρίσουμε από κοντά. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν, δώσ' μας ένα στίγμα από σένα. Τη ζωή σου στη Σμύρνη, το Σλεμάκι, πόσο τα αγαπάς και τι κάνει. Πες ό,τι θέλεις. Δικό σου είναι το μικρόφωνο. Πες κάτι έτσι, από ό,τι κάνεις. Λοιπόν, είμαι καθηγήτρια Αγγλικών και... τα βραδιά κάνω μετάφραση. Μεταφράζω βιβλία από τα αγγλικά στα τουρκικά ή αντίθετο. Και δεν έχω χρόνο, μόνο έχω την Κυριακή που μαγειρεύω όπως θέλω. Uh-huh. Και τραβάω φωτογραφίες, uh-huh, και βάζω στο blog. Uh-huh. Και όταν
Γενικά είμαι κουρασμένη, όπως οι όλοι τώρα. Όταν είμαι στη κουζίνα, ηρεμάω. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Είναι. Ναι. Όταν πάω στα βούλα, ας πούμε, να μαζέψω χόρτα, με ηρεμήσει όλα αυτά. Βέβαια. Και έτσι νιώθουμε κι εμείς. Ναι. Μερικές φορές λέω, όταν δεν αισθάνομαι καλά, θέλω να έρθω στη Κρήτη, γιατί είναι σαν θεραπεία. Γιατί τώρα είμαι σπίτι. Είσαι σπίτι. Είμαι σπίτι. Γεμίζεις μπαταρίες αυτή τη στιγμή. ναι. Γιατί χρειάζομαι να ακούω αυτή τη γλώσσα, γιατί εδώ λένε ότι έρχεται η Ισμηνιά. Αλλά εκεί στη Ισμηνή μου λένε έρχεται η Κρητικιά. Δηλαδή εμείς είμαστε δύο φορές ξένοι. Ναι. Όσο ζω στη Ισμηνή πρέπει να είμαι εδώ. Ναι. Δεν μπορώ να φορταίνω την Κρήτη. Κρήτη. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι. Και εντάξει, επειδή αυτό που σου κληρώνει η ζωή να ζεις, κανείς δεν το διαλέγει τόσο εύκολα και για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Νομίζω ότι εσύ έχεις κληρωθεί για να μπορέσεις να μεταλαμπαδεύσεις στη Σμύρνη και να κρατήσεις ζωντανή την κρητική κουζίνα και ό,τι αυτή περνάει. Γιατί ένα στρωμένο τραπέζι, το έχουμε δει εδώ, ενώνει ανθρώπους και εσύ πρέπει να κρατήσεις μια φλόγα, φαίνεται, αναμένεις στη Σμύρνη. Μέχρι να αποφασίσεις ή να αποφασίσει το σύμπαν και ο καιρός ότι θα έρθεις να μείνεις εδώ στα Χανιά, γιατί τελείωσες αυτή την πρώτη από τον προορισμό, την αποστολή, και μπορεί πια να ανταμυφθείς μένοντας εδώ που θεωρείς πατρίδα, εκεί που είναι η καρδιά. Χάρηκα πάρα πολύ, Σλέμ, που σε γνώρισα και ελπίζω στο camp τον Οκτώβριο να είμαστε παρέα και να γνωρίσεις και τη μεγάλη οικογένεια του food blogging. Έχω βίζα, μην ανησυχείς. Μπορείς να έρθεις. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τα Καράνου των Χανίων Κρήτης. Το πρώτο συμπόσιο ελληνικής γαστρονομίας έχει ολοκληρωθεί. Ελπίζουμε να βρούμε και την Μαριάννα να μας δώσει τα συμπεράσματά της μέσα από τον κόσμο. Και τους επισκέπτες που έχουν απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή το δείπνο τους στην πλατεία, στο προάβλιο της εκκλησίας. Η Πανσέλινος είναι από πάνω μας, ο αέρας είναι αναζωογονητικός. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ και με το καλό στο επόμενο συμπόσιο να γνωρίσουμε περισσότερα και πιο βαθύτερα θέματα της ελληνικής γαστρονομίας και να έχουν οι άνθρωποι την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και το έργο τους.